Κυρίες και κύριοι, σήμερα να ξεκινήσω με την απόδοση τιμής στον ποντιακό ελληνισμό με αφορμή την 100η επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στον οργανωμένο ποντιακό χώρο για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων. Όλα αυτά τα χρόνια το ΚΚΕ στηρίζει κάθε δίκαιη διεκδίκηση του οργανωμένου ποντιακού κινήματος, όπως και όλες τις διεκδικήσεις του λαού ενάντια σε επιλογές της εκάστοτε κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στεκόμαστε στο πλευρό των χιλιάδων ομογενών που ύστερα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα μας και συνεχίζουν μετά από τόσα χρόνια να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης. Θεωρούμε ότι πρέπει να αναδειχθεί και να στηριχθεί από το ελληνικό κράτος η πολιτιστική και πνευματική δραστηριότητα των ποντίων όλων των γενεών, μακριά από τις διάφορες αντιδραστικές εθνικιστικές ρητορικές μίσους. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο του γνωστού σύριαλ Νοβάρτης και Παπαγγελόπουλος, που παίζεται για 2 χρονιές, και από ό,τι δείχνει η τωρινή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για διεύρυνση του κατηγορητηρίου, φιλοδοξείται να το προβάλλεται και για 3η χρονιά. Ένα σύριαλ που προσφέρεται για μια ανούσια δικοματική αντιπαράθεση, ειδικά σε μια περίοδο που αποκαλύπτονται οι στρατηγικές ασυγκλήσεις. Ένα σύριαλ όμως που εδώ και 2 χρόνια, με ευθύνη τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των άλλων κομμάτων, δεν έχει προσφέρει τίποτα στην αποκάλυψη της πραγματικής αλήθειας. Τον Οκτώβρη του 2019, στη συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια για τη συγκρότηση Επιτροπής Προκαταρτικής Εξέτασης για τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, είχαμε υπογραμμίσει ότι το κόμμα μας θα πάρει μέρος στην Επιτροπή για να συμβάλλουμε όσο περνάει από το χέρι μας στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και των όσων διαδραματίστηκαν γύρω από αυτή την υπόθεση Νοβάρτης. Παρά την αρνητική εμπειρία που έχουμε από την συγκρότηση τέτοιων επιτροπών. Μέσω των εκπροσώπων μας στην Επιτροπή, τόσο του Νίκου Καραθανασόπουλου, τακτικού μέλους, όσο και της Μαρίας Κομινάκα ως αναπληρωματικής, κάναμε ό,τι περνούσε από το δικό μας χέρι για να φωτιστούν οι ουσιαστικές πλευρές αυτού του σκανδάλου, της Νοβάρτης, αλλά και οι βαθύτερες αιτίες που τροφοδοτούν αυτά τα σκάνδαλα. Πλευρές που δεν είναι άλλες από την εμπορευματοποίηση της υγείας και του φαρμάκου που υπηρέτησαν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα ως κόμμα ξεκαθαρίσαμε ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε με την συμμετοχή μας διαδικασίες της Επιτροπής που οδηγούν σε κουκούλωμα, στη συγκάλυψη και στον αποπροσανατολισμό. Τώρα, μετά από ένα 7μηνο λειτουργίας αυτής της Επιτροπής, συνεχών παρατάσεων στις προθεσμίες, στις οποίες θα έπρεπε να είχε αποπερατώσει το έργο της, τι αποτελέσματα έχουμε? Μια ατέλειωτη διαδικασία με εκατέρωθεν άσφαιρα πυρά και αντιπαραθέσεις που οδηγούσαν στο να χάνεται η ουσία της διερεύνησης του σκανδάλου για το οποίο έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή της Προκαταρτικής Εξέτασης, όπως και της πιθανής εμπλοκής σε αυτήν τη διαδικασία κυβερνητικών παραγόντων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εκεί οδηγούσαν και η στάση της Νέας Δημοκρατίας και η στάση του Κινάλ και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ με την τακτική που ακολούθησαν στην Επιτροπή. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Τις επανειλημμένες συνεδριάσεις της Επιτροπής για να συζητηθούν οι προτάσεις που υποβάλλονταν εκατέρωθεν για την εξαίρεση μελών της Επιτροπής με διάφορους προσχηματικούς λόγους, προτάσεις που υποβλήθηκαν και από τα 3 κόμματα που προαναφέραμε και που ανέδειξαν ξεκάθαρα τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που μετατρέπει ένα πολιτικό όργανο όπως είναι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε δικαστικό. Τι άλλο να θυμηθούμε? Κρίσιμα έγκαιρα
που αφορούν τη διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτης δεν έχουν δοθεί ακόμα στην Επιτροπή και παρακρατούνται με το πρόσχημα ότι είναι απόρριτα. Και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σόη διερεύνηση μπορεί να γίνει με την απόκρυψη αυτών των εγγράφων. Ή μήπως να θυμηθούμε τη στάση των άλλων κομμάτων στο ζήτημα της εξέτασης των λεγόμενων προστατευόμενων μαρτύρων. Από την αρχή είχαμε υπογραμμίσει τη σταθερή μας θέση, θέση αρχών, ότι όλοι οι μάρτυρες και οι λεγόμενοι προστατευόμενοι θα έπρεπε να καταθέσουν με φυσική παρουσία, χωρίς κουκούλα και παραποίηση χαρακτηριστικών και φωνής, αποκαλύπτοντας πλήρως τα στοιχεία τους, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν και να εξεταστούν τα όσα καταθέτουν. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, ενώ στην αρχή εμφανίζονταν να θέλουν την αφαίρεση της κουκούλας, στην πράξη δεν έκαναν τίποτα γι' αυτό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ για μια ακόμα φορά εμφανίστηκε λαύρος υποστηρικτής της κουκούλας, σε πλήρη αντίθεση με όσα έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, τότε που την θεωρούσε άκρος επικίνδυνη και ασυμβίβαστη με βασικά δημοκρατικά δικαιώματα, όπως φαίνεται και από την ομιλία του τότε κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, του κυρίου Κουβέλη. Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν τις ευθύνες των άλλων κομμάτων, που δεν περιορίζονται στενά στις εργασίες της Επιτροπής, αλλά έχουν να κάνουν με πολύ γενικότερα και πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Πρώτον, έχουν να κάνουν με την πεισματική άρνηση όλων σας να καταργήσετε επιτέλους τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να πάψει η Βουλή να παίζει το ρόλο ανακριτή και εισαγγελέα. Και μάλιστα αυτό να γίνεται με όρους υποταγής στην εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα η αναζήτηση της αλήθειας να εξαρτάται όχι από τα γεγονότα και από τα στοιχεία, αλλά από τον εκάστοτε κοινοβουλευτικό συσχετισμό. Δεύτερον, αναδεικνύουν την υποκρισία όλων σας σε σχέση με την δήθεν ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, γιατί όλοι σας αρνηθήκατε ακόμη και το ελάχιστο που πρότεινε το ΚΚΕ, να πάψει δηλαδή ο ορισμός της ηγεσίας των δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τρίτον, και πιο σημαντικό, οι εργασίες των Επιτροπών μέχρι σήμερα φανέρωσαν την αλλεργία σας να φτάσει η συζήτηση και η έρευνα στις βαθύτερες αιτίες των σκανδάλων, ειδικά στο χώρο του φαρμάκου. Και αυτές οι αιτίες βρίσκονται στο ότι το φάρμακο αποτελεί ένα προσοδοφόρο εμπόρευμα, ιδιοκτησία ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για μεγαλύτερα κέρδη. Ο λόγος της αλλεργίας σας προφανής. Όλες οι κυβερνήσεις, τόσο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ τελευταία, υπηρέτησαν με πολύ μεγάλη συνέπεια την πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας και του φαρμάκου, φορτώνοντας τις όποιες περικοπές έγιναν στη δημόσια δαπάνη στις πλάτες των ασφαλισμένων και των ασθενών. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα βιώνουμε με ιδιαίτερη ένταση σήμερα, σε συνθήκες πανδημίας που η χώρα μας προκειμένου να προμηθευτεί ακόμα και το πιο στοιχειώδες υγειονομικό υλικό, όπως είναι οι μάσκες και τα αντισηπτικά, βρέθηκε στο έλεος των διεθνών ανταγωνισμών, των εμπορικών πολέμων, των επιχειρηματιών και των κερδοσκόπων, στον τομέα ειδικά της υγείας και του φαρμάκου, γιατί δεν είχατε εξασφαλίσει να υπάρχει ούτε ένας υποτυπώδης κρατικός φορέας φαρμάκου. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα βιώνουμε σήμερα, που ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία, η ιερή για σας αγελάδα της ελεύθερης αγοράς, φανέρωσε όχι μόνο τον παρασιτικό, αλλά και τον πολλαπλά επιζήμιο χαρακτήρα του. Ήταν φανερό μετά από όλα αυτά ότι δεν μπορούσαμε να αποδεχθούμε αυτή την διαδικασία που οδηγεί στον εκφυλισμό. Και γι' αυτό, μετά από αυτή την εξέλιξη,
οι εκπρόσωποι του κόμματός μας αποχώρησαν από την παραπέρα λειτουργία της Επιτροπής, όπως ακριβώς είχαμε κάνει και στην προηγούμενη Επιτροπή που είχε συγκροτηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε και τότε άρνηση να εξεταστούν μάρτυρες. Ταυτόχρονα δηλώσαμε την ετοιμότητά μας να επανέλθουμε εάν αλλάξουν τα δεδομένα αυτά. Και ενώ μέσα σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες οι εργασίες της Επιτροπής οδεύουν προς το τέλος, έρχεται η Νέα Δημοκρατία με την πρότασή της να ζητήσει τη διερεύνηση αδικημάτων που φέρεται να έχει τελέσει ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα το ξαναπούμε για μια ακόμη φορά. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι διαχρονικά επί όλων των κυβερνήσεων και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ιδιαίτερα σε υποθέσεις που αφορούσαν επιχειρηματικούς ομίλους και τους μεταξύ τους βέβαια ανταγωνισμούς ή είχαν ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον για διάφορους κάθε φορά λόγους. Και σε αυτό δεν θα αποτελούσαν βέβαια εξαίρεση ούτε οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις πριν λίγες μέρες άλλωστε, κυβερνητικός στέλεχος τώρα της Νέας Δημοκρατίας έκανε μια απαράδεκτη παρέμβαση σε σχέση με την αγόρευση της εισαγγελέα σε ενεξελίξη δίκη που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία με την κίνησή της για διεύρυνση του κατηγορητηρίου επιδιώκει να οξύνει μια δικοματική αντιπαράθεση που λειτουργεί από προσανατολιστικά για το λαό και τελικά βολεύει πολύ καλά και τους δύο. Για να αποκρύψουν τη στρατηγική του σύμπλευση, ιδιαίτερα τώρα μπροστά στις εξελίξεις που σχετίζονται με τη νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση και τις επιπτώσεις που αυτή φέρνει στη ζωή, την υγεία, την δουλειά, την επιβίωση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Εν όψη λοιπόν της δύσκολης κατάστασης και του ακόμα πιο δύσκολου χειμώνα που έρχεται, φροντίζεται να διαμορφώσετε την τρίτη εκδοχή του σκανδάλου, την οποία είχαμε μάλιστα προβλέψει. Όχι γιατί έχουμε κάποιες μαντικές ικανότητες, αλλά γιατί ξέρουμε πώς λειτουργείτε. Είναι όμως επίσης προφανές ότι η νέα πρόταση έρχεται να οδηγήσει σε οριστικό ενταφιασμό το σκάνδαλο της Νοβάρτης με ευθύνη όλων των πλευρών, και της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς απλά δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό δεν θα πάρουμε μέρος στην ψηφοφορία που γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Σας ευχαριστώ.